Επιποδός πολέμου βρίσκονται οι έμποροι στο Βόλιο εξαιτίας των πληροφοριών για το ενδεχόμενο επιβολής σκληρού τοπικού lockdown με βάση την κακή επιδημιολογική εικόνα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι ανησυχίες των εμπόρων εντάθηκαν μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νικό Χαρδαλιά. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος, το οποίο ήδη έχω επικοινωνήσει, μίλησα με τον κύριο Χαρδαλιά. Τις επόμενες μέρες, αν δεν υπάρχει κάποια βελτίωση, θα ακούσουμε άσχημα νέα. Σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου τόνισε ότι ο κλάδος που εκπροσωπεί δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιθανή απόφαση για νέο κλείσιμο της αγοράς, επειδή αδράνησε ο κρατικός μηχανισμός και κυριάρχησαν τα κορονοπάρτι το προηγούμενο διάστημα. Σε περίπτωση που υπάρξει, σε περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης, σαφώς θα είναι ένα πολύ σημαντικό πισωγύρισμα, το οποίο δυστυχώς θα το πληρώσουμε για ακόμα μια φορά εμείς οι επαγγελματίες, λόγω της ανευθυνότητας κάποιων, αλλά και της πολιτείας στο να μπορέσει να εφαρμόσει τον νόμο. Και αναφέρουμε κυρίως τα κορονοπάρτι, στις συγκεντρώσεις, όλα αυτά τα οποία βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, όπου αναπόφευκτα οδηγηθήκαμε τώρα στη σημερινή κατάσταση να έχουμε αυξημένες τις τιμές όσον αφορά τα λύματα και όχι μόνο. Από το πρωί το τηλέφωνο του κ. Ντόπουλου χτυπά σταμάτητα με τους συναδέλφους του να εκφράζουν την έντονη αγωνία και την αγανάκτησή τους για τον κίνδυνο επιβολής νέου lockdown, ενώ η οικονομία έχει ανοίξει σε όλη τη χώρα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ και δυστυχώς αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την εμπορική κίνηση. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι και στις συζητήσεις που έχουμε με τους καταναλωτές, γιατί ξέρετε την προσωπική επαφή που έχουν οι δικές μας επιχειρήσεις με το πελατολόγιο τους, όλοι έχουν θορυβηθεί και σαφώς επηρεάζεται τόσο ο καταναλωτής όσο και ο έμπορος. Ακόμη και το ενδεχόμενο επαναφορά των μέτρων Click Away και Click Inside θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το λιανεμπόριο στην παρούσα χρονική συγκυρία, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε ούτε μία μέρα εργάσιμη αυτή τη στιγμή. Ούτε να ξαναμπούμε σε καθεστώς περιορισμών και ιδιαίτερα στο καθεστώς του Click Away που πραγματικά δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και οι δύο πλευρές, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι. Η πιθανότητα παύσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην έναρξη της θερινής σεζόν αλλά και η επανεμφάνιση των λουκέτων στην εμπορική αγορά, το μόνο που θα σήμαινε για την περιοχή μας και την τοπική μας οικονομία θα ήταν η απόλυτη καταστροφή, σημειώνει σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, προσθέτοντας: Καλούμε όλους τους πολίτες και κυρίως τα μέλη του Επιμελητηρίου σε εγρήγορση, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την οδυνηρή απόφαση για τον τόπο μας, τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που όλοι περιμένουμε την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Στο μεταξύ, θετική παραμένει η εικόνα από το μέτωπο των νοσηλιών στο νοσοκομείο του Βόλου, με τον συνολικό αριθμό των νοσηλευόμενων με κορονοϊό να παραμένει στους 50. Ωστόσο, η πίεση στη ΜΕΘ COVID συνεχίζεται, μιας και οι 8 κλίνες είναι κατηλημένες. Ανησυχία προκαλούν τέλος τα αποτελέσματα των σημερινών δειγματοληπτικών ελέγχων του ΕΟΔΗ στο Βόλο. Συγκεκριμένα, στο Πανθεσσαλικό στάδιο διενεργήθηκαν τεστ σε 374 άτομα και βρέθηκαν 17 θετικά. Στην Πλατεία Ελευθερίας ελήφθησαν 289 δείγματα και βρέθηκαν 2 θετικά. Στην Παναγία Γορίτσα ελήφθηκαν 79 δείγματα, όλα ήταν αρνητικά, ενώ στον Αλμυρό ελήφθησαν 60 δείγματα και βρέθηκαν 2 θετικοί πολίτες.